Και κλείνουμε αυτό το κύκλο με τον καλό συνάδελφο, εμπειρότερο ημών, τον κύριο Νίκο Ιγλέση, και συγγραφέας είναι, διότι εκτός από τη διάσταση την ανθρωπιστική υπάρχει η γεωπολιτική και μας την υπέδειξε χθες, ιδίως για χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Καλημέρα κύριε Ιγλέση. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, αλλά μην το λέτε ότι είμαι εμπειρότερος, πώς το είπατε. Είστε. Μην το συζητάμε. Εσείς έχετε πάρα πολύ μεγάλη πείρα και ικανότητα. Κύριε Γκλέση, για πείτε μου θέματα. Τη διάσταση, διότι έχει ανοίξει ταυτοχρόνως επιδημέρου μία συζήτηση με όχι στρογγυλή, με εχμές και αντιπαράθεσης και αυτού που είναι στο μικρόφωνο. Λέτε ότι εκτός από τα ανθρωπιστικά υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση, και αυτή η διάσταση είναι που δημιουργεί φόβο, αντίδραση με έναν τρόπο στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Η αλήθεια από την άλλη είναι, κύριε Γκλέση, ότι έχουν θολώσει με τα επίσημα αφηγήματα τα περιστατικά και τις περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για τον πνιγμό, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, 568 είναι οι αγνοούμενοι, για το και άλλοι 104 έχουν χαθεί, έχουν πνιγεί. Έχουν διασωθεί οι 104. Ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη, άλλοι 78, αν θυμάμαι καλά, είναι οι όσοι ανεσύρθηκαν πνιγμένοι, 104 έχουν διασωθεί, σωστά το επισημάνατε και ευχαριστώ για τη διόρθωση, αλλά αυτοί δεν ερχόντουσαν εδώ, αυτό το λησμονούμε. Εσείς όμως βάζετε μια γεωπολιτική διάσταση. Ναι, κύριε Σαχίνη, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για το αυτό καθεαυτό το περιστατικό. Πραγματικά είναι μια τραγική περίπτωση, μια ακόμα τραγική περίπτωση, γιατί σας θυμίζω ότι τέτοια συμβάντα λαμβάνουν χώρα στη Μεσόγειο αλλά και αλλού στον κόσμο συχνά. Θυμίζω ότι πριν από ένα χρονικό διάστημα στη Λαμπετούζα είχαν πνιγεί, μέσα στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας, είχαν πνιγεί περίπου 600 άτομα από ένα αντίστοιχο ναυάγιο, και συμβαίνουν συχνά και από το και στο Αιγαίο, δηλαδή πια οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία, ενώ επικεντρωνόντουσαν παλαιότερα στις βάρκες, στα φουσκωτά, που περνάγαν από τις τουρκικές ακτές στα ελληνικά νησιά που είναι πολύ κοντά. Τώρα έχουμε πολλά φαινόμενα όπου μεγαλύτερα σκάφη, ιστιοφόρα ή αλλιευτικά, ξεκινούν από τα τουρκικά παράλια, διασχίζουν όλο το Αιγαίο, περνάνε νότια της Πελοποννήσου με κατεύθυνση την Ιταλία. Και έχουμε, νομίζω όμως ότι και προ δύο ημερών, νότια της Κρήτης... Ναι, ήρθαν στα καλά λιμάνια 80 άνθρωποι. Ναι. Περισυνελέγησαν το λιμενικό στην Κρήτη. Ναι. Επειδή όμως η συζήτηση, επειδή άκουσα και τη χθεσινή σας συζήτηση, πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτό καθεαυτό το συμβάν. Δηλαδή, μπήκε στη συζήτηση όλο το θέμα το μεταναστευτικό. Τι σημαίνει μεταναστευτικές ροές, τι σημαίνει για την Ελλάδα να έρχονται άνθρωποι και να εγκαθίστανται, ακόμα και αν δεν θέλουν, και αν θέλουν να πάνε στη Γερμανία, να εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, και όλο αυτό το πράγμα που ισχύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμφωνίες που θέλουν να αναθεωρήσουν τώρα το Δουβλίνο, τη Συμφωνία του Δουβλίνου για την μετανάστευση και το άσυλο. Θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει το εξής από τη δεκαετία του 90. Για πρώτη φορά από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους, η Ελλάδα γίνεται χώρα κατεύθυνσης μεταναστών. Στην αρχή ήταν στις αρχές δεκαετίας του 90, από την Αλβανία και μετά από τις άλλες χώρες, τις κομμουνιστικές χώρες που ανατράπηκαν τα καθεστώτα, και από το 14-15 από χώρες πια της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας. Αυτό στην αρχή δεν έγινε αισθητό τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία από αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα. Μάλιστα ενθαρρύνθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Σας θυμίζω ότι από την εποχή του Σιμίτη άρχισαν οι κυβερνητικοί αλλά και τα πολιτικά κόμματα
να μιλάνε για το πόσο ωφέλιμο θα ήταν να γίνει η Ελλάδα μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Αλλά πολυπολιτισμική κοινωνία σημαίνει αποεθνικοποίηση ενός κράτους. Γιατί εγκαθίσταται σε αυτό διάφορες πολιτισμικές ομάδες πληθυσμού, κοινότητες, και στο τέλος οι γηγενείς, δηλαδή εμείς οι Έλληνες, με τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, τη θρησκεία μας, θα φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε μία από τις μειονότητες που θα κατοικούν στη χώρα. Δηλαδή πολυπολιτισμική σημαίνει πολλές πολιτισμικές κοινότητες. Αυτό το θέμα είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, κύριε Σαχίνη, και εσείς και οι συνομιλητές σας και εγώ, που μιλάμε πολύ συχνά για τους εθνικούς κινδύνους και την ισχύ της χώρας, ότι ένας σημαντικός συντελεστής ισχύος μιας χώρας είναι η κοινωνική συνοχή της, μαζί με την άμυνα, την οικονομική ικανότητα και πολλούς άλλους παράγοντες. Αλλά η κοινωνική συνοχή, δηλαδή οι κάτοικοι μιας χώρας, η κοινωνία ολόκληρη, να έχει κοινά οράματα και να θεωρεί ότι συνανήκει στην ολότητα, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ισχύος. Αυτό διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια, αλλάζει, και όντως η Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, αλλά ιδιαίτερα η Ελλάδα που έχει απέναντι, και η Κύπρος, μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο οι μεταναστευτικές ροές από την κατεχόμενη περιοχή προς τον νότο είναι καθημερινές, και η Κύπρος είναι η χώρα, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το μεγαλύτερο αριθμό αναλογικά με τον πληθυσμό της μεταναστών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που βεβαίως και το χθεσινό ατύχημα και το μεταναστευτικό έχει μια διάσταση ανθρωπιστική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και κανείς δεν πρέπει ούτε να χαίρεται ούτε να επιδοκιμάζει την απώλεια. Καταρχάς, το γεγονός το συμβάν είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήδη έχετε ανοίξει ως συζήτηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίγεται και ορθώς δίνεται μια συνέχεια στη χθεσινή συζήτηση, θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι οι μεταναστευτικές ροές από τις περιοχές που περιγράφετε έρχονται βάσει σχεδίου αποκλειστικά για να μείνουν στη χώρα, ή με τις πολιτικές που η χώρα έχει ανεχτεί και έχει παραδεχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσα το κεφάλι κάνε αυτή τη δομή, τόσα το κεφάλι γίνει ο σύνοριο φύλακάς μας, τόσα το κεφάλι για να το ανταλλάξω να μην τον πάρω. Θέλω να πω ότι αν αυτά τα κέντρα υποδοχής υπήρχαν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όποιος έμπαινε εδώ και ήθελε να πάει στη Γερμανία, ας έπαιρνε τα χαρτιά, είναι πρόταση που έχει πει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για παράδειγμα, να πάει στη Γερμανία και εκεί να μπαίνει στην κρίση. Και όχι να μας τον επιστρέφουν πίσω. Θα ήμασταν οι αποθήκες ψυχών? Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα, δηλαδή 30 εκατομμύρια, ή νομίζει κανείς από αυτούς που μας ακούνε, και δεν το λέω για εσάς, ότι εμείς έχουμε τρελαθεί και λέμε ελάτε όσοι θέλετε? Δεν λέμε αυτό. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε υποκριτές, για αυτό συμβαίνει, και να ταυτίζουμε τον πνιγμό 500 ανθρώπων με πολιτικές που έχει εργαλειοποιήσει, και τις ξέρετε καλύτερα από εμένα, εδώ η εμπειρία σας, οι ίδιες οι Βρυξέλλες. Ή κάνω λάθος? Τις πολιτικές τις έχουν εργαλειοποιήσει στις Βρυξέλλες, τις έχει εργαλειοποιήσει και η Τουρκία. Μα οι Βρυξέλλες τι λένε ασφαλή χώρα την Τουρκία? Δεν τη λέω εγώ και εσείς. Οι Βρυξέλλες, για να πληρώνουν και να παίρνουν τα μπικικίνια οι Τούρκοι, είναι ασφαλής χώρα. Κάνω λάθος? Ασφαλής χώρα είναι η Τουρκία. Το έχει πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ στην Ελλάδα. Με απόφαση του. Ότι η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα για τους αυτούς που ζητάνε άσυλο και έρχονται από άλλες εμπόλεμες περιοχές. Από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η γεμονεύουσα Γερμανία δεν θέλει ανεξέλεγκτες ροές. Το 2015 ήθελε, πήρε περίπου 1 εκατομμύριο μετανάστες από τον Βαλκανικό διάδρομο, όπως το λένε, Ελλάδα και συνεχεία Βαλκανικές χώρες,
Μετά το 16 έγινε η συμφωνία με την Τουρκία, δεν θέλανε πια οι Γερμανοί, υπήρχαν αντιδράσεις μέσα στη Γερμανία. Τώρα έχουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες που έρχονται από τον πόλεμο εκεί, άρα δεν θέλουν άλλους ή θέλουν πολύ λίγους πια. Με αποτέλεσμα αυτές οι ροές που εξακολουθούν να λειτουργούν καταλήγουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία και λιγότερο στην Ισπανία. Μάλιστα. Και εκεί αυτές οι λεγόμενες χώρες πρώτης γραμμής, πρώτης υποδοχής, και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Βεβαίως οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται, πολύ σωστά το είπατε, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε σε μια πιο πλούσια, πιο ανεπτυγμένη χώρα, διότι θεωρούν ότι εκεί θα βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οικονομικοί μετανάστες, κύριε Σαχίνη. Θέλουν να βελτιώσουν την άθλια ζωή τους στις χώρες τους. Και λένε που θα πάμε στην ανεπτυγμένη Ευρώπη. Το ίδιο γίνεται και στη Λατινική Αμερική. Θέλουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτή είναι, γιατί, ξέρετε τι, επειδή χτες ακούστηκε, μου φαίνεται από τον κύριο Τσίμα, δεν υπάρχει κυρίως για τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς η δυνατότητα ομογενοποίησης με τους ντόπιους πληθυσμούς, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση με τους Έλληνες. Οι μετανάστες που έρχονται, οι μουσουλμάνοι μετανάστες, επειδή το Ισλάμ είναι, δεν είναι απλώς μια θρησκεία όπως είναι η Ορθοδοξία, είναι κώδικα ζωής, είναι ιδεολογία. Λοιπόν, οι μετανάστες αυτοί που έρχονται δεν θέλουν να γίνουν σαν και εμάς. Δηλαδή κανένας Μωαμεθανός, Πακιστανός, Αφγανός ή Άραβας ή δεν ξέρω εγώ τι από την Αφρική δεν θέλει να γίνει Έλληνας Ορθόδοξος ή Γερμανός Προτεστάντης ή Γάλλος Καθολικός. Γι' αυτό αυτοί οι μετανάστες γετοποιούνται, δημιουργούν δηλαδή κοινότητες με τα δικά τους, με το δικό τους πολιτισμό, τα δικά τους ήθη και έθιμα, προκειμένου να διατηρήσουν τις ρίζες τους, κύριε Σαχίνη. Όπως και εμείς οι Έλληνες θέλουμε να διατηρήσουμε τις ρίζες μας. Τι γίνεται στην Αυστραλία, τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους Έλληνες μετανάστες, εκεί παλιότερες γενιές και πρόσφατες, δημιουργούν κοινότητες ελληνικές, έχουν εκκλησίες, συλλόγους. Οπότε υπάρχει εθνική επέτειο, γιορτάζουν την εθνική επέτειο με σημαίες, με παρελάσεις. Και αν η Ελλάδα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, διαδηλώνουν για την πατρίδα τους, την Ελλάδα δηλαδή. Το ίδιο και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να διατηρήσουν τις ρίζες τους με την πατρίδα τους, με τη θρησκεία τους, με τον πολιτισμό τους. Δεν είναι εύκολο δηλαδή ή είναι αδύνατο, να έχει αποτύχει αυτό, να τους ομογενοποιήσεις, να κάνεις δηλαδή τον Πακιστανό Έλληνα. Δεν θα γίνει αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις εντάξει μπορεί να γίνει. Δηλαδή ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας, δεν θέλουν να αποκοπούν από τις ρίζες τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και τώρα, σαν συνέπεια αυτού, το πρόβλημα για την Ελλάδα και για άλλες χώρες είναι η δημιουργία στρατηγικών μειονοτήτων από γεωπολιτική άποψη. Δηλαδή η δημιουργία μέσα στη χώρα μιας μειονότητας που άλλοι δρόντες, εξωτερικοί δρόντες, θα την εργαλειοποιήσουν για γεωστρατηγικούς και γεωπολιτικούς λόγους. Και μια κουβέντα ακόμα, θα σας πω το εξής. Όλοι οι πόλεμοι, όλες οι εισβολές, κατοχές κτλ. Τα τελευταία χρόνια έγιναν με αφορμή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μιας μειονότητας. Σας θυμίζω ότι οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο για να σώσουν τους Τουρκοκύπριους από τους Έλληνες. Ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ένα διαρκή πόλεμο με την εθνική μειονότητα των Κούρδων. Ότι η Ιουγκοσλαβία διαλύθηκε γιατί ξένοι δρόντες υποσκάψανε την εχθρότητα ανάμεσα σε Κροάτες καθολικούς, Σέρβους Ορθόδοξους, Βόσνιους Μουσουλμάνους και τελικά και το Κωσυφοπαίδιο πάλι με τον ίδιο τρόπο, Αλβανοί Μουσουλμάνοι εναντίον Σέρβων Ορθοδόξων.
Αυτό έχει γίνει και σε πάρα πολλές, μην σας κουράζω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όταν ένας εξωτερικός δρόμ ισχυρός, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία, θέλει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, θα εργαλειοποιήσει μια μουσουλμανική μειονότητα, υπάρχει στη Θράκη. Με προλάβατε τώρα, γιατί θα σας το έλεγα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο κόπο. Ναι, έχει μουσουλμανική μειονότητα η Θράκη. Αν έχει εμφανιστεί μια τέτοια μειονότητα σε όλη την Ελλάδα ευρύτερα, και έχει αποκτήσει... Άρα, κύριε Ιγκλέση, το θέμα είναι λοιπόν να σταματήσει ο στρουθοκαμιλισμός περί πολιτικών ευρωπαϊκών, περί Δουβλίνου κτλ. Εκεί θέλω χώρα να σε μάγκας. Όχι να σε μάγκας στο εσωτερικό και να βάζεις φτωχούς με φτωχούς να σφάζονται. Γιατί εδώ μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης, και ακούστε το, πάνω σε αυτό που είπατε και έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί να μην μπορείς να ομογενοποιήσεις κοινότητες, αλλά μπορείς να ομογενοποιήσεις κοινωνίες, μετατρέποντάς τες τελικώς μεταξύ φτωχών σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Άλλος φίλος μου λέει, εδώ δίπλα στην περιοχή που μένω υπάρχει μια εταιρεία, δεν θέλω να αναφερθεί το όνομά της στον αέρα. Αυτή η εταιρεία κατασκεύαζε υαλοπίνακες και λιόμενες κατασκευές, δηλαδή κίσκους. Για πολλά χρόνια ήταν σε κατάσταση εγκατάλειψης και το πιο πιθανό θα πήγαινε για φούντο. Μέχρι που εδώ και 4 χρόνια αποφασίστηκε να δημιουργηθούν οι τεράστιες δομές φιλοξενίας στη χώρα. Έκτοτε οι νταλίκες με τους οικίσκους επάνω αναχωρούσαν νυχθημερών με απευθείας ανάθεση. Για να καταλάβουμε γιατί γίνεται ό,τι γίνεται. Είναι τα μπικικίνια στη μέση, κύριε Ιγκλέση. Δεν είναι ότι αυτός ο κόσμος θέλει να μείνει εδώ. Τα οικονομικά συμφέροντα κυριαρχούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, και η Κύπρος βεβαίως, πρέπει να αποφύγει και να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα να μην αποκτήσει αυτό που είπα, στρατηγική μουσουλμανική μειονότητα. Τώρα, αυτό που κάνει η Ευρώπη με την έγινε η σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών εβδομάδος στις Βρυξέλλες, ήταν, μου φαίνεται, ναι. Για την αλλαγή του Δουβλίνου και τα λοιπά. Είναι μια διαδικασία όπου λέει ότι όσες χώρες δεν θέλουν να πάρουν μετανάστες, θα πληρώνουν το κεφάλι. Από τις χώρες της πρώτης γραμμής. Μάλιστα. Θα πληρώνουν 20.000 ευρώ το κεφάλι. Μάλιστα. Δηλαδή θα μας πληρώνουν, καλά, μερικές χώρες. Δεν καταλάβατε. Το βρήκαμε επιτυχημένη πολιτική απόφαση αυτή. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης, τι ωραία και τα λοιπά. Αυτά τα λέω όχι για σας, κύριε Ιγκλέση, για να καταλάβει ο κόσμος που φωνάζει. Που φωνάζει. Να, ποιος επιβράβευσε όμως αυτή την πολιτική απόφαση? Με 20.000 το κεφάλι θα μείνει στη χώρα υποδοχής. Εμείς οι ίδιοι. Τα αρμόδια όργανά μας. Άρα γιατί φωνάζει ο κόσμος? Γιατί κύριε Σαχίνη, οι ελληνικές κυβερνήσεις, εξαρτημένες και ετεροπροδιορισμένες από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, τι κάνουν? Εφαρμόζουν τις πολιτικές, αυτές είναι πολιτικές της παγκοσμιοποίησης. Η ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων είναι, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και των αγαθών, ο τρίτος πυλώνας είναι η ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων. Τις εφαρμόζουν, τις επιβραβεύουν, τις αποδέχονται. Καταλάβατε. Δηλαδή τώρα τι λένε? Να είναι η μετανάστευση νόμιμη και ελεγχόμενη. Πολύ ωραία. Δηλαδή να έρχονται στις χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσους μετανάστες προκρίνει η Κομισιόν ή η κάθε κυβέρνηση. Ωραία. Το Πακιστάν έχει 236 εκατομμύρια πληθυσμό, λέω εγώ. Αν το 5 μόνο της 100 αυτού του πληθυσμού ζητήσει να μεταναστεύσει στην Ευρώπη, είναι 2, 5, 10, πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχτεί 10 εκατομμύρια Πακιστανούς, είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και από άλλες χώρες. Άρα τι θα κάνει? Θα επιλέξει ορισμένες ομάδες και θα τις δεχτεί ως μετανάστες. Νόμιμα. Αεροπορικά θα έρθουν οι άνθρωποι, δεν θα κινδυνεύσουν και όλα αυτά. Οι υπόλοιποι όμως από τα 10 εκατομμύρια των οποίων οι αιτήσεις θα απορριφθούν, θα επιχειρήσουν πάλι να έρθουν με τα σαπιοκάραβα. Παράνομα. Είναι αναπόφευκτο αυτό.
Και να μην σας κρατάω και να δεν μην με κρατάτε. Πολύ, άρα είναι, είναι σύντομος. Είναι συνολικά. Θέλω να κλείσω με μία κουβέντα. Μισό λεπτό, κύριε Γκλέση. Άρα λέτε ότι είναι συνολικά ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και κάνουμε. Παγκόσμιο πρόβλημα. Βεβαίως παγκόσμιο, αλλά επειδή μιλάμε για τον ευρωπαϊκό χώρο. Και κάνουμε ναι. ό,τι μπορούμε να τους ανακουφίσουμε με 20.000 το κεφάλι. Καλά είναι. Και φτιάχνουμε και δομές. Καλά είναι. Όχι, με 20.000 το κεφάλι θα πληρώνουν αυτοί που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με μετανάστευση. Ναι, εκτός από τις χώρες εισόδου. Αυτό είναι το θέμα. Αυτές θα έχουν το πρόβλημα. Θα έχουν το πρόβλημα. Πονέσουν μάλιστα. πολύ. Μάλιστα. Και η τελευταία σας κουβέντα. Η τελευταία κουβέντα, κύριε Σαχίνη, το παίρνω από το τελευταίο βιβλίο μου που είχα γράψει. Mm. Είχα γράψει η γεωπολιτική. Είναι η γεωγραφία και οι άνθρωποι. Αν αλλάξει η ταυτότητα των ανθρώπων, τότε αλλάζει και η γεωπολιτική ταυτότητα της κάθε χώρας. Νίκος Συγκλέσης, μου λέει ο Βασίλης, αυτά γίνονται στα πλαίσια του The Great Reset, να δημιουργηθούν χώροι και να κατηργηθούν οι χώρες, εργάτες χωρίς συλλογική μνήμη, αραβική ανοιξιγάρ και αγώνες με εισαγωγικά για τη δημοκρατία, διαλύουν λαούς και χώρες, τους κάνουν ένα πατσάλι και τους μετακινούν από εδώ και από εκεί η μεγάλη και ισχυρή της γης. Αυτά συμβαίνουν, μου λέει. Σωστά. Κύριε Γκλέση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την οπτική που βάλατε στο τραπέζι. Και νομίζω ότι αυτές τις δύο ημέρες φωτίσαμε όσο γινόταν με τις διαφωνίες και τις συμφωνίες όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.